Κύριε Φανέ, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Καλή από Νέα εβδομάδα Ιαπλέ. και από μένα. Σας το είπα και εκτός αέρα, σας το λέω και στον αέρα, ότι πρώτη φορά σας βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Φαντάζομαι ότι τα είχατε μέσα σας μαζεμένα και ξεσπάσατε. Ναι, εντάξει, κάπου έγινε και ένα ξέσπασμα. Εντάξει, δικαιολογούμε μια φορά το ένα λάθος, δικαιολογούμε μια δεύτερη φορά το άλλο λάθος, αλλά πλέον εντάξει, πάμε στο μη ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Μη ανθρώπινο λέτε το χθεσινό, ε. Ναι, δεν υπάρχει. Τώρα είναι, μιλάμε για... Δεν μπορεί δηλαδή. Άμα δει κάποιος το βίντεο θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει. Φαντάστηκε ότι ακούμπησε η μπάλα στον μπλοκ. Ο Φέργκισον 3 μέτρα δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά είναι 1,80, ναι. Πόσο είναι. Ακριβώς πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων την πήρε μια πάνω το διαιτητής. Η φάση κακός για μένα. Δεν υπάρχει λόγος. Και απλώς επειδή υπήρχε και προηγούμενο με την Κηφισιά, πάλι είχαμε θέματα με τους διαιτητές και δεν δημιουργήσαμε βέβαια κανένα θέμα, δεν βγήκε τίποτα. Αλλά εντάξει, κάπου η αδικία με ενοχλεί, αδικία, γι' αυτό βγήκα εκτός αυτού. Με ενοχλεί αυτό. Το Σόνι και Ντέ να βοηθήσουμε την άλλη ομάδα. Και όποιος ήταν χθες στο γήπεδο, κατάλαβε αν σφύραγε ο διαιτητής 50-50 ή σφύραγε 70-30. Και ο εκνευρισμός είναι το για ποιον το έκανε, έτσι, για μια ομάδα που... Δεν ξέρω, για τον Εθνικό Πειραιώς. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το Ηρακλή σε κανένα επίπεδο στην βολεϊκή του ιστορία. Αυτό εξηγούσα, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο σεβασμό σε κάποιες ομάδες. Δηλαδή τον απαιτόπλαιο του σεβασμού. Γιατί από εδώ μας στέρισαν ένα βαθμό, από εδώ από εκεί ένας βαθμός σε μία αγωνιστική, ένας βαθμός σε άλλη αγωνιστική. Από το Φίνικα που είναι τρίτος δεν απέχουμε 10 βαθμούς, απέχουμε μόλις ένα. Αυτό εννοώ. Και ότι εχθές κρίνεται, δηλαδή κρίνονται θέσεις τώρα, στις τελευταίες αγωνιστικές κρίνονται θέσεις. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια λάθη. Τέλος πάντων, έγινε. Τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Κοιτάμε μπροστά. Το μπροστά έχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς αυτό που έγινε χθες μας βάζει όλους σε σενάρια. Το τι θα κάνει ο Ηρακλής, το τι θα κάνει η Κηφισιά, το τι θα κάνει ο Εθνικός. Φαντάζομαι και αυτό είναι κάτι που δεν σας άρεσε. Θέλετε να κοιτάτε μόνο τη δική σας ομάδα, έτσι δεν είναι? Το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ως τώρα αυτό θέλαμε. Με το χθεσινό 3-1 θέλω να πω, coach, συγγνώμη, ότι δεν θα μπαίναμε καθόλου σε αυτό. Δεν θα μπαίναμε σε καθόλου διαδικασία. Θα μπαίναμε στη διαδικασία μόνο το ότι να κοιτάξουμε μήπως διεκδικήσουμε την τρίτη θέση, βεβαίως. Τώρα κοιτάμε και μπροστά, κοιτάμε και πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, σε περίπτωση που χάσουμε ή δεν πάρουμε βαθμό και πάρει αντίστοιχα η Κηφισιά τρίποντο στον Εθνικό Πειραιώς εκτός έδρας, θα μας φτάσει στην ισοβαθμία και δυστυχώς για δύο μόλις πόντους χάνουμε το. Δύο πόντους στο συντελεστή χάνουμε το. Γιατί είναι 3-1-3-1. Το πλεονέκτημα της έδρας, ακριβώς. Ναι. Και πάει στους πόντους ουσιαστικά και έχουμε διαφορά δύο πόντους. Δηλαδή για δύο πόντους διαφοράς θα χάσουμε το πλεονέκτημα. Για δύο πόντους και για ένα σφύριγμα. Αλλά όχι μόνο ένα. Δεν θα, και δεν κοιτάμε έτσι. Θα κοιτάξουμε να το πάλι στα χέρια μας. Είναι να από μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε το άλλο αποτέλεσμα, να κοιτάξουμε εμείς από μόνοι μας, να πάμε μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Το θετικό αποτέλεσμα είναι η νίκη. Εντάξει, δεν πάμε εμείς για βαθμό. Δεν πάμε για το βαθμό. Πάμε για τη νίκη. Γιατί πολλές φορές πας για το βαθμό και δεν παίρνεις τίποτα. Εμείς κοιτάμε μπροστά, πάμε για τη νίκη. Απλώς είναι λίγο δύσκολη η εβδομάδα αυτή, γιατί ταυτόχρονα αυτή η εβδομάδα είναι τα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων. Ναι. Θα μας λείψουν 3 στελέχη από την ομάδα, βασικά κιόλας. Οπότε αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο πρόβλημα. Μπαμπαλιούτας, Τζιουμάκας, Μπουράκης. Ναι, Μπουράκης. Και δεν θα είναι στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδος, γιατί θα έχουν τις υποχρεώσεις στο ΙΑΚ Νεάπολης. Ακριβώς, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι. Εντάξει, αυτό το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, κοιτάμε, εμείς θα πάμε για το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κοιτάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς από τον Εθνικό Πειραιώς να κόψει βαθμό στην Κηφισιά. Όχι, έχετε απόλυτα δίκιο και στην τελική. Τα δικά μας χέρια είναι ακριβώς. Και πρέπει να το τελειώσουμε εμείς, όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Και μπορεί να πιάσουμε και το τελείως αισιόδοξο που λέει νίκη του Ηρακλή, ήττα του Φίνικα και ο Ηρακλής τρίτος. Και ο Ηρακλής τρίτη θέση, ναι. Γιατί, αυτό, όχι. Δηλαδή, γιατί όχι. Αυτό πρέπει να κοιτάμε. Αυτό έχουμε σαν στόχο. Δηλαδή αυτό πρέπει να έχουμε. Νίκη δικιά μας, σε περίπτωση που κάνει το στραβοπάτημα ο Φίνικας, να βρεθούμε τρίτη. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι νίκη εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ, τοπικό ντέρμπι, έχουν
τους κερδίσαμε μέσα στη Μίκρα, οπότε θέλουν και αυτοί να πάρουν τη revenge. Θα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο σαν παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι στα χέρια μας, είναι στα πλαίσια. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, το κάναμε στην έδρα μας. Γιατί όχι να το κάνουμε και εκτός έδρας. Με τη δυσκολία αυτής της εβδομάδας που είπατε που είναι σημαντικό, έτσι? Απλώς, δεν είναι δικαιολογία. Ναι, είναι λίγο η εβδομάδα αυτή, είναι λίγο περίεργη. Το πώς προετοιμάζεται η ομάδα, ναι. Ακριβώς, ως προς την προετοιμασία της ακριβώς. Είναι λίγο περίεργη. Για παράδειγμα, ο Στέλης ο Τζιουμάκας είναι στα κόκκινα, είναι στα ωριά του, γιατί και χθες είδαμε να μην μπορεί το παιδί, είναι λογικό να παίζει συνεχόμενα ολόκληρα παιχνίδια, έτσι. Εντάξει, μην ξεχνάμε, ηλικιακά είναι ένα παιδί 19 χρόνων. 19, βεβαίως. Εντάξει, δεν έχει την εμπειρία και βέβαια θα έχει και την κακή του μέρα και το κακό του παιχνίδι. Αντίθετα όμως είδαμε έναν άλλον 19χρονο, τον Αντώνη τον Μπουράκη, να μπαίνει στο 2-1 και να στέκεται πάρα πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι και τελικά να γυρνάμε και το παιχνίδι και να το παίρνουμε. Δηλαδή, πάντα κάτι κερδίζουμε, ο Βασίλης ο Μούχλιας που μπήκε και αυτός νέο παιδί και αντικατέστησε τον Τζουμάκα μια χαρά και πάλι γυρίσαμε το παιχνίδι και το πήραμε. Εγώ αυτά κρατάω. Τα θετικά είναι ότι τα νέα παιδιά μπορούν και ανταποκρίνονται στους αγώνες που του δίνονται και είναι σημαντικοί αγώνες. Δηλαδή βρεθήκαμε χθες να πίσω στο σκορ 2 φορές. Και αυτό, εκεί θέλω να σταθώ ότι η ομάδα πόσο δείχνει χαρακτήρα και δείχνει πόσο μέσα στη Μίκρα και με τον κόσμο βέβαια πόσο δυνατός είναι, πόσο δυνατή είναι η ομάδα εντός έδρας. Γι' αυτό και είναι σπουδαίο να διατηρηθεί ακριβώς το πλεονέκτημα έδρας. Γιατί ήταν η επόμενη κουβέντα. Η Κηφισιά, αν και εγώ επιμένω ότι και η τρίτη θέση δεν την έχουμε στο μυαλό μας, αλλά αν ο Ηρακλής τερματίσει τέταρτος θα παίξει με την Κηφισιά πέμπτη και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη Μίκρα, που θα είναι όπλο μεγάλο. Έχουμε αποδείξει ότι όλες τις ομάδες μπορούν να τις κερδίσουν. Ναι. Εντάξει, αυτό το έχουμε κάνει. Το κάναμε. Πλην του Ολυμπιακού όλες τις άλλες τις έχουμε κερδίσει. Όλες τις άλλες τις έχουμε κερδίσει. Η μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει είναι ο Ολυμπιακός. Όλες τις άλλες τις έχουμε καταφέρει. Οπότε και με μειονέκτημα έδρας νομίζω ότι μπορούμε να... Δηλαδή και πέμπτη να βγούμε μπορούμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα στην Κηφισιά και να έχουμε να παίξουμε πάλι στη Μίκρα. Δεν φοβάμαι. Είναι τέτοια η ποιότητα των παικτών. Εντάξει. Βέβαια έχουμε και τα παιδιά που είναι νεότερα, αλλά παιδιά, ο Σμαραγδής, ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης, ο Μπαμπαλιούτας. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε ότι έχουν πρόβλημα να παίξουν εκτός να κάνουν μια εκτός νίκη. Και όντως, όταν χρειάστηκε, την κάναμε με τον Παμοχαϊκό, που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Βέβαια. Και αυτό που θα κοιτάξετε περισσότερο για αυτό το παιχνίδι είναι η διαχείριση, έτσι, σε αυτό που λέγαμε πριν στο πρόβλημα της εβδομάδος. Ναι, θα διαχειριστούμε λίγο αυτή την εβδομάδα, γιατί εντάξει, γιατί όσο λιγότερη είναι από τον προπονητή, τόσο μεγαλύτερη επιβάρυνση. Οπότε εκεί πρέπει να έρθει η δικιά μου δουλειά, είναι να διαχειριστώ τα παιδιά αυτά που θα είναι, γιατί θα είμαστε πολύ λιγότεροι παίκτες, έτσι ώστε να μην φορτώσουμε πάρα πολύ την προπόνηση, για να είμαστε φρέσκοι όσο το δυνατόν γίνεται. Mm-hmm. Ξέρω αυτό ότι το μάτς που είπαμε ότι είναι σημαντικό και πέρα από το βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και είναι και θέμα πρεστίζ, όπως ένα ντέρμπι. Και ο κόσμος, κακά τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε, ασχολείται και ακόμα περισσότερο έτσι, σε τέτοια παιχνίδια. Όχι ότι δεν ασχολείται στα υπόλοιπα και χθες η Μίκρα νομίζω ήταν μια χαρά, σας βοήθησε πολύ. Είχε και με την Παναχαϊκή, είχε κόσμο που δεν περιμέναμε να έχει. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος. Θέλω να πω κάτι και τώρα μου το θυμήσατε πάρα πολύ εύκολα. Το άγχος μας και η όποια στεναχώρια και η όποια ανησυχία τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν για το αν η ομάδα σωθεί. Ήταν για το αν η ομάδα μπει οκτάδα, ήταν για το αν η ομάδα μείνει ζωντανή. Φέτος το άγχος και η στεναχώρια και η ανησυχία και ο εκνευρισμός που χθες κάνατε 2 ώρες να φύγετε από το γήπεδο είναι γιατί η ομάδα θέλει να βγει τρίτη. Και αυτό είναι το πολύ σπουδαίο για την τρέχουσα σεζόν που έχει καταφέρει ο Βολεϊκός Ηρακλής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, γιατί λέω για τους προηγούμενους στόχους των προηγούμενων ετών που κι εσείς του ζήσατε ως προπονητής, έτσι. Και το φετινό που είναι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Την περάσαμε την κρίση μας και φέτος. Βεβαίως. Δεν το ξεχνάμε. Φτάσαμε λίγο στα όρια του υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε και πώς συνεχίζουμε. Το ξεπεράσαμε. Ξεπεράσαμε δηλαδή και αποχωρήσεις παικτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα μέσα της σεζόν έφυγε ο Ριζόπουλος, γιατί πολλοί το έχουν παρακάμψει αυτό.
και αντικαταστάθηκαν από το Τζουμάκα και από τον τέτοιο, από τον Μούχλια, οι οποίοι τα παιδιά τα πάνε εξαιρετικά. Εγώ θα πω ότι οι άπαντες coach τον ξέχασαν πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Ισχύει. Περάσαμε οικονομικά προβλήματα. Όχι ότι τα έχουμε λυμένα τώρα όλα. Πήραμε τη βοήθεια από τα παιδιά από την Αμερική και αυτό μας έδωσε μια όθηση και δείξαμε ότι υπό νορμάλες συνθήκες και με ηρεμία στην ομάδα μπορούμε να, πλέον να πάμε στον Ηρακλή στο επόμενο επίπεδο. Και το επόμενο επίπεδο είναι αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Είναι να βρισκόμαστε στο Final Four κυπέλου, είναι να είμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες στην κανονική διάρκεια. Και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Ηρακλής επανέρχεται στις ψηλές θέσεις. Είναι το λεγόμενο δημιουργικό άγχος. Ναι. Ναι, είναι δημιουργικό. Γιατί είναι διαφορετικό το άγχος να λες να σωθώ, να παραμείνω, να μείνω ζωντανός, να κάνω και διαφορετικό να έχεις υψηλούς στόχους. Να έχεις βλέψεις αυτή τη στιγμή του κυπέλου, εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα μας ενδιαφέρει, είναι δύο παιχνίδια. Και όλα τα παιδιά άμα τα ρωτήσεις και όλο το staff και όλα, γιατί όχι. Και το πρωτάθλημα που δεν κοιτάμε, θέλουμε να πάμε και στο επόμενο γύρο. Δηλαδή δεν αρκούμαστε εδώ πέρα στο 1-8 στα play-off, θέλουμε να πάμε και στο 1-4. Mm-hmm. Και μετά βλέπουμε. Εντάξει. Mm-hmm. Μιας και αναφέρατε... Αλλά γενικά όλοι κοιτάμε πιο ψηλά. Μέχρι τώρα είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι μέχρι τώρα κοιτάγαμε πώς θα σώσουμε τη χρονιά, πώς θα... Ουφ, σωθήκαμε και τώρα λέμε ουφ, γιατί δεν είμαστε τρίτοι. Ναι, γιατί. Και εκνευρισμός μου έρχεται ακριβώς αυτό. Εχθές ήταν, έμεινα 2 ώρες που είπες και εσύ, γιατί δεν μπορούσα να χωνέψω ότι έγινε τέτοιο λάθος. Που μας στερεί. Και αυτό ήταν ξέσπασμα γενικότερο δηλαδή, γιατί είναι μια σειρά παιχνιδιών τα οποία έχω δικαιολογήσει, αλλά εντάξει, κάπου έχει και ένα όριο. Υπάρχουν και όρια. Ναι. Υπάρχουν και όρια. Για το κύπελο, ξέρω βέβαια ότι είστε απόλυτα αφοσιωμένος και εσείς και η ομάδα στο μάτσο του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους λόγους που προαναφέραμε. Αλλά για το κύπελο θα ήθελα και ένα σχόλιο σας στον αέρα και για την κλήρωση απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που θεωρώ, το έχω καταγράψει από την πρώτη στιγμή που έγινε η κλήρωση, ότι από τις ομάδες από το 5-6 και κάτω ίσως είναι η πιο φορμαρισμένη τον τελευταίο μήνα. Και τώρα για την έδρα, κάτι ακούστηκε για Χαλκίδα σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό έρχεται στο μυαλό σας ή δεν ασχολείστε καν. Η έδρα δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα θα γίνει στη Χαλκίδα, ακούστηκε στη Ρόδο, θα γίνει στη Γλυφάδα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον για μας το που θα γίνει. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, μην πιστέψουμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, ο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, αυτό που βλέπουμε δηλαδή στις χαμηλές θέσεις, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αξία του Παναθηναϊκού που είναι σήμερα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός μετά τα Χριστούγεννα έκανε 3 μεταγραφές ξένων παιχτών, πήρε 3 ξένους παίκτες και πλέον μιλάμε για μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Και δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη αγωνιστική με το Φοίνικα Σύρου, ο οποίος είναι τρίτος στη βαθμολογία, κέρδισε 3-1 το Φοίνικα Σύρου. Οπότε δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Και 0-3 μέσα στη Χαλκίδα. Ακριβώς. Και μπράβο. Και 0-3 μέσα στη Χαλκίδα. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο δυνατή ομάδα είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε ή να πούμε τον έχουμε τον Παναθηναϊκό, είναι εύκολα. Είναι στα μέτρα μας το παιχνίδι, μπορούμε να το κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα φτάσουμε στον τελικό εμείς. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον Παναθηναϊκό και μην θεωρούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν παλεύει, αλλά άμα ξεκίναγε από το δεύτερο γύρο θα ήταν στις ψηλές θέσεις, όχι στις χαμηλές. Mm-hmm. Και είναι ένα παιχνίδι, coach, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι. Εκεί τα λάθη δεν συγχωρούνται. Εκεί μπορεί να γίνουν τα πάντα. Και θα επιστρέψω λίγο. Τα παιδιά αυτά που έχουμε ζουν για αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης. Και το έχουν αποδείξει. Το έχουν αποδείξει φέτος. Πόσο είναι αυτά τα παιχνίδια, πόσο τα θέλουν και οι ίδιοι παίκτες. Δηλαδή τους αρέσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και θα τα δώσουμε όλα. Αυτό είναι το μόνο αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, είναι ότι θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να βρεθεί ξανά ο Ηρακλής σε ένα τελικό. Κάτι τελευταίο. Παρασκευή βράδυ θα είναι ότι καλύτερο και για την αντρική ομάδα, μιας και υπάρχουν στελέχη αρκετά στους εφήβους, να είναι πανελλήνιοι πρωταθλητές με μια κούπα, έτσι. Ναι, και αυτή η επιστροφή. Γιατί έχουμε κάνει ένα διάλειμμα σαν Ηρακλής. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε. Και είμαστε και η καλύτερη ομάδα.
Δηλαδή, νομίζω σαν υλικό έχουμε το καλύτερο υλικό. Πήγασος Πολύχνης, Μήλων και Ολυμπιάδα Πατρών, να θυμίσω. Εντάξει, τον Πήγασο Πολύχνης νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Έχει δύο φορές τον έχουμε κερδίσει φέτος. Ναι, ναι, αλήθεια. Και στον τελικό. Εντάξει, ναι. Τώρα τις άλλες ομάδες δεν τις πολύ ξέρω κι εγώ καλά. Αλλά φαντάζομαι για να βρίσκονται και αυτές τα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος δεν θα έχουν βρεθεί τυχαία. Θα τα προλάβετε. Ε? Θα τα προλάβετε. Να δείτε και λίγο τα μάτς. Δύσκολα, γιατί είναι πέφτουν ακριβώς στις ώρες των προπονήσεων μου. Άμα μπορέσω κάποια στιγμή να ξεκλέψω και λίγο να το δω, εννοείται ότι θα πάω. Αλλά τα παιχνίδια από ό,τι είδα λίγο έχουν, είναι λίγο ζωρισμένα, γιατί έχουν πέσει. Τετάρτη 6 και 8, Πέμπτη 6 και 8 και Παρασκευή 3 και 5, αν θυμάμαι τα μάτς. Ναι, είναι ακριβώς τις ώρες που κάνουμε προπόνηση. Καλά, την Παρασκευή, αν είναι νίκη και πρωτάθλημα, κάτι θα γίνει. Ναι, κάτι θα γίνει και την Πέμπτη εκεί στις 8, λίγο προς τα τελειώματα του παιχνιδιού. Θα δούμε, τέλος πάντων, θα το δω. Καλή επιτυχία στα παιδιά, να πούμε φυσικά, να πάρουν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Coach. Βέβαια και να ευχηθούμε ότι θα το σηκώσουν και θα επιστρέψουμε πάλι Πανελλήνιοι πρωταθλητές στο εφηβικό. Θα είναι σπουδαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σήμερα να κύλησε πιο ήρεμα λίγο η μέρα σας. Όχι, όλη η μέρα. Σε σχέση με το χθεσινό. Καλή προετοιμασία, καλή δύναμη. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ να πολύ. Να είστε καλά. Yeah.